κάνει Δήμος Βοή, Δραγασιά και Δαμασκηνιά. Είναι εκεί που έχουμε τα πολλά κρούσματα, δύο πολύ μικρά χωριά. Στη Δαμασκηνιά είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε 9 κρούσματα σε 60 μόνιμους κατοίκους. Από γιατί, εκεί γιατί, καταγόταν. Πώς το εξηγούν αυτό, Παναγιώτη, πώς εκεί στο χωριό της Δαμασκηνιάς, στο καφενείο της Δαμασκηνιάς, είναι από τα λίγα χωριά της περιοχής που έχουν καφενείο, έγινε ένα μνημόσυνο πριν από μερικές εβδομάδες, από 2-3 εβδομάδες. Μαζεύτηκε όλο το χωριό. Ο ιδιοκτήτης του καφενείου, ο οποίος νοσηλεύεται μαζί με τα συγγενικά του πρόσωπα, επιβεβαιωμένο κρούσμα, είχε πολλές και συχνές επαφές με την Καστοριά. Και φέρεται ότι κάπως έτσι νόσησε από τον κορονοϊό. Ο πατέρας του ιδιοκτήτη του καφενείου έχει καταλήξει. Είναι ο 90χρονος που έχει φύγει από τη ζωή. Υπάρχει και μια κατάγεται από τη Δραγασιά. Του Ναράδες που πήγαν στην Ιταλία και όλα αυτά. Στο Μιλάνο και ποιος έφερε. Αυτά ναι, είναι τα σενάρια τώρα που λέγονται. Επίσης για την Καστοριά. Επίσης η Καστοριά έχει ζητήσει να τεθεί σε ίδιο καθεστώς. Κάτι που δεν φαίνεται πάντως να συμβαίνει, τουλάχιστον σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε σε ένα πάρα πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα.